Αν τώρα ανοίξατε One Channel, είναι έκτακτη εκπομπή. Έχουμε διακόψει το πρόγραμμά μα και το έχουμε διακόψει για κακό λόγο, όπω καταλάβατε. Και όπω πιθανώ ξέρετε, είτε από τα social media, είτε από την ε, ροή, έχουμε πέντε νεκρού στη Χαλκιδική ε, λόγω ακριβώ ακραίων καιρικών φαινομένων, σύνθετων καιρικών φαινομένων. Είχαμε και βροχή, χαλαζόπτωση και όπω ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, μόλι τώρα από το Θάνο Σωτήρη, από τον αστυνομικό μα συντάκτη και ανεμοστρόβιλου. Ε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν ή θα επαναληφθούν με στη νύχτα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το έχουν υπόψη του και ω εικόνα οι εκεί κάτι και πολίτε. Εμεί θα έχουμε πλάνα, έτσι κι αλλιώ και σε λίγο. Βλέπετε και ήδη διάφορα βίντεο. Είναι... Βλέπουμε τη σποδρότητα του φαινομένου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι πλάνα που έχουν εξασφαλίσει, που έχει εξασφαλίσει το One Channel αποκλειστικά είναι η δημοσιογραφία των πολιτών, είναι υλικό που έχουμε μόνο εμείς, είναι υλικό που καταγράφει και αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου, τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων που δυστυχώς είχαν, φίλε και φίλοι, τραγικό απολογισμό ω τώρα τους πέντε νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Αυτοκίνητο πάνω σε Μαντρότυχο, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ. Στέγες καταστημάτων έχουν καταρρεύσει. Υπάρχει πτώση Μεγάλου δέντρου που μάλιστα είχε δυστυχώ ε, έφερε το μοιραίο τέλο για πατέρα και γιο, όπω ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Πολύ άγρια και πολύ άσχημη είδηση. Αυτοκίνητα παρασυρμένα, επιχειρήσει απεγκλωβισμού με μια διάρκεια και μια ε, ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Όλε οι αρχέ είναι σε γρήγορση. Αφή... Το αυτοκίνητο το βλέπουμε εδώ βεβαίω. Βλέπετε αυτή τη στιγμή. Σκηνέ και εικόνε από τι καταστροφέ στη Χαλκιδική. Βλέπετε έναν αυτό αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Τα κρέκερικα φαινόμενα θα συνεχιστούν ω πρωινέ ώρε, ω τι πρώτε πρωινέ, έξι ώρα, μα είπε η Βόνη Κλάπα, ε, ή τουλάχιστον μέχρι τι 9. Έχει σημασία να το λέμε και να το ξαναλέμε αυτό. Οι αρχέ είναι σε επιφυλακή, σε γρήγορη, σε πολιτική προστασία, περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, η δήμη τη ευρύτερη περιοχή.